Αρχίζουμε το δελτίο μας με μια είδηση της τελευταίας στιγμής, καθώς επικρατεί αναστάτωση στο κέντρο του Παρισιού, σε εμπορικό κέντρο, όπου υπήρξαν αναφορές για πυροβολισμούς και πλήθος πολιτών σε πανικό έχουν τραπεί σε φυγή. Ο Γιώργος Φελίδης είναι μαζί μας, ενώ βλέπουμε και τις πρώτες εικόνες. Βλέπουμε τις εικόνες, αν μπορέσουμε να έχουμε και φυσικό ήχο. Είναι το πλήθος μέσα στο εμπορικό κέντρο Κατρτάμ, οι τέσσερις εποχές δηλαδή, ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα της γαλλικής πρωτεύουσας, το οποίο τρέχει πανικόβλητο προς τα έξω, καθώς υπήρξε κρότος πυροβολισμού και βέβαια η αστυνομία έσπευσε να αποκλείσει την περιοχή. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Gérard Darmanin, ανήρθησε στο Twitter, ειδοποίησε ότι εξελίσσεται αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή La Défense της γαλλικής πρωτεύουσας και ζήτησε από τον διοικητή της αστυνομίας της γαλλικής πρωτεύουσας να μεταβεί επί τόπου. Η αστυνομία προειδοποιεί κατοίκους και επισκέπτες να αποφύγουν την περιοχή για να έρθει λίγο αργότερα εκπρόσωπός της να καθησυχάσει το κοινό διαψεύδοντας τις αναφορές για πυροβολισμούς. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες που έχουμε, Γιάννη. Υπήρξε τελικά πυροβολισμός. Υπήρξε κρότος, μάλλον πυροβολισμός. Ναι. Πρόκειται για νεαρό δράστη, ο οποίος επιχείρησε να αυτοκτονήσει μέσα στο κέντρο και με τον κρότο του πυροβολισμού προκλήθηκε αυτός ο πανικός. Υπάρχει και ένα πλάνο από ερασιτεχνική κάμερα που δείχνει αυτόν τον άνθρωπο να είναι κάτω εμόφυρτος και από πάνω του να είναι ένας διασώστης προσπαθώντας να του δώσει τις πρώτες βοήθειες. Πάντως ακόμα δεν έχουμε επίσημες ανακοινώσεις. Η κατάσταση παραμένει συγκεκριμένη και αναμένουμε την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας. Της αστυνομίας. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. Θα μας ενημερώσει φυσικά ο Γιώργος Φελίδης για ό,τι νεότερο προκύπτει.